Παρακαλώ, στα μου. Τι κάνετε, βρε παιδιά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Σήμερα είναι η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, γι' αυτό με βλέπετε και έτσι σουλουπωμένη, βαμμένη, ντυμένη με φτιαγμένο μαλλί. Θα σας δείξω σε λίγο και πλάνα από κάποια γλυκά, από κάποια λουλούδια που πήραμε για αυτήν τη μέρα. Σήμερα έχει γίνει αλλαγή σκηνικού, με βλέπετε σε μία γωνία του σαλονιού μου, στο τζάκι μου, που φυσικά δεν είναι αληθινό. Σε αυτό εδώ το βίντεο θα σας κάνω σίγουρα home tour, γιατί μου το έχετε ζητήσει πάρα πολύ κάτω στα σχόλια, οπότε θα σας δείξω όλο το σπίτι. Και φυσικά, σε αυτό το βίντεο, στο τέλος του βίντεο, θα ανακοινωθεί νικητής ή νικήτρια του giveaway. Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τους 400 συνδρομητές. Η οικογένειά μας μεγαλώνει συνεχώς και ελπίζω σύντομα να φτάσουμε και στους 1000. Ευχαριστώ για τη στήριξή σας, ευχαριστώ για τα υπέροχα σχόλιά σας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσει το βίντεο. Αυτή τη φορά ήμασταν λίγο έξτρα από ό,τι είδατε και από το βίντεο που είχαμε πάρα πολλά γλυκά, πολλά λουλούδια και τέτοια. Γιατί σε συνεργασία με τη φίλη μου την Ιρό που έχει το Capricorn Gemini και με τη φίλη μου την Αλεξία και τον φίλο μου τον Βασίλη που έχουν το MUA, τη σελίδα με μακιγιάζ και hair styling, σε συνεργασία λοιπόν με τους φίλους μου, αυτή τη φορά κάναμε μια πάρα πολύ ωραία και μεγάλη φωτογράφηση στην οποία υπήρχαν και πολλά props. Εδώ λοιπόν θα σας βάλω και ένα βιντεάκι που δείχνει την εξαιρετική δουλειά που έκαναν η Αλεξία και ο Βασίλης πάνω μου, για να το δείτε. Παιδιά, εγώ είμαι εδώ μαζί με τον Βασίλη. Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, Βασίλη, θα εξηγήσεις για ποιο λόγο είναι έτσι το μαλλί μου αυτή τη στιγμή. Και ήμασταν τις προάλλες που λέτε με την Αλεξία. Είχαμε ένα look το οποίο ήταν πάρα πολύ έξτρα. Λέγεται Classic Glam. Θεωρείται από τα πιο δύσκολα και σαν τεχνική και σαν δουλειά. Θέλει αρκετή ώρα και το είδαμε σαν challenge εμείς. Αποφάσισαν τα παιδιά λοιπόν να δοκιμάσουν πάνω μου. Θα το δείτε και άμα σας άρεσε θα μας το πείτε. Θα μας πείτε τι άλλες ιδέες έχετε, τι άλλο θα θέλετε να δοκιμάσουμε. Και αν θέλετε να κάνουμε και ένα βίντεο κάποια στιγμή που να δείχνουμε βήμα-βήμα πώς μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Γιατί αυτό μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Μπορούμε να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση γενικώς, καθώς έχουμε και την Ιρό για την ένδυση. Εμένα για τα μαλλιά και τη φωτογραφία, την Αλεξία για το make-up. Και εμένα για τα βίντεο. Και το μοντέλο μας. Και το μοντέλο. Και ήρθε και η Αλεξία. Put your head on my shoulder. Γεια σας, Σουσού! Έλα, Σουσού, με φωνάζεις! Έλα να σου βάλω το φαγητό σου. Παιδιά, η Σουσού είχε έναν γατοκαυγά γιατί είναι και τσαμπουκαλού και μου ήρθε με σημάδια, όπως βλέπετε εδώ πέρα σήμερα. Η Σουσού έγινε ο Scarface. Ρε κορίτσι μου, πώς μου ήρθες έτσι, πώς θα σε παρουσιάσω εγώ στους συνδρομητές μου σε αυτή την κατάσταση. Γιατί τα κάνεις αυτά? Γιατί είσαι τσαμπουκαλού? Έξω λοιπόν συμβαίνει αυτό. Εδώ πέρα παιδιά κανονικά, σε αυτό εδώ το σημείο, εδώ κάπου, είναι η Πάρνηθα, η οποία δεν φαίνεται από το πολύ χιόνι. Και την ίδια στιγμή που έξω χιονίζει, να σας δείξω τι κάνω εγώ. Αυτό κάνω εγώ. Γράφω μάθημα για τη σχολή μου. Οπότε το χιόνι μόνο από το παράθυρο το βλέπω. Πάνω που ετοιμαζόμουν για να βγω κι εγώ στο χιόνι. Συνέβη αυτό πάλι. Μαμά, εξήγησε στους συνδρομητές μου γιατί είσαι πάλι στο σπίτι με την κάμερα και το μικρόφωνο. Παιδιά, δεν με άφησε η μύδια. Και έτσι φώναξε τον Παναγιώτη εδώ, που μπορούσε να μετακινηθεί.
τον απερατέρ μας και βγάζουμε ζωντανές συνδέσεις έξω από το σπίτι, από το μπαλκόνι. Καλά, δεν μπορώ να κρύψω τον ενθουσιασμό μου για αυτήν εδώ την κατάσταση. Λοιπόν, όμως, κατεβήκαμε κάτω εδώ στο χιόνι γιατί πρέπει να βάλω μπροστά τα μάξι μου, το οποίο ούτως ή άλλως δεν το μετακινούσα πολύ, άρα τώρα με το χιόνι παίζει να πεθάνει το κακόμοιρο, άρα πρέπει λίγο κάτι να του κάνουμε, να δούμε πώς λειτουργεί. Οπότε, για πάμε. Αυτό είναι το αμάξι μου. By the way. Όσο φαίνεται. Όσο φαίνεται. Τι ωραίο χιονίζει. Γεια. Πήρε μπρος. Πήρε μπρος, ναι. Ευτυχώς. Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Κοίτα, εδώ δεν φαίνεται τίποτα, ε. Ναι. Καλά, ούτως ή άλλως δεν είχα σκοπό να πάω. Μην τα χαλάσεις. Πρέπει να φτιάξουμε χιονάνθρωπο. Εννοείται ότι θα φτιάξουμε χιονάνθρωπο. Και τώρα φτιάξαμε κάτι υπέροχο. Δείτε σας παρακαλώ το αριστούργημά μας. Αυτός ο τέλειος χιονάνθρωπος που μοιάζει με πάπια. Και ο Πίπης. Ο Πάπιας. Και να σας πω και κάτι. Αυτό είναι, εδώ τώρα αυτό το φτιάξαμε στα αμάξια του παππού μου. Έχω μια ιδέα, Γιάννη. Λέω να φτιάξουμε σε όλα τα αμάξια μας από έναν χιονάνθρωπο. Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Too much. Έλαβα αρκετά σχόλια στα οποία μου ζητούσατε να σας κάνω home tour, οπότε αποφάσισα σε αυτό το βίντεο να το κάνω. Μπαίνοντας λοιπόν από την πόρτα, περνάμε από αυτήν εδώ την καμάρα, μπαίνουμε στην τραπεζαρία. Δεξιά της τραπεζαρίας είναι το σαλόνι και αριστερά είναι η κουζίνα. Αυτό εδώ είναι το τραπέζι της τραπεζαρίας, το οποίο είναι από Γιούσκ. Οι καρέκλες είναι IKEA, έχουμε πάρει και ένα σκαμπό από το IKEA. Κάτω το χαλί μας είναι ψάθα και το statement κομμάτι της τραπεζαρίας είναι αυτό εδώ το φωτιστικό, το οποίο είναι μπόχο όπως βλέπετε και είναι πολύ χαμηλά τοποθετημένο και έτσι δίνει αυτή την αίσθηση και στην τραπεζαρία. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ απλή διακόσμηση που έχουμε επιλέξει για τραπεζαρία, ένας χρυσός δίσκος από Eldeco, πολλά κεριά, ένα γλαστράκι με κακτάκι και εδώ πέρα μία τουρτιέρα χρυσή πάλι από Eldeco και ένα φυτό αληθινό με χρυσό κασπό από IKEA. Έχουμε έναν πολύ μεγάλο παραλληλόγραμμο καθρέφτη, ο οποίος βοηθά και στο να φανεί ο χώρος μεγαλύτερος, που είναι από Γιούσκ. Δίπλα από την τραπεζαρία έχουμε αυτό εδώ το έπιπλο, το οποίο είναι για να βάζουμε ποτά. Είναι από Home Stores, Ανδρεάδης Home Stores. Και του έχουμε βάλει και κάποια φωτάκια, του τα είχαμε βάλει τα Χριστούγεννα και τα διατηρήσαμε γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με το σαλόνι. Στο σαλόνι λοιπόν, όπως βλέπετε, αυτή τη στιγμή έχουμε αυτήν εδώ τη διαρρύθμιση με έναν γωνιακό καναπέ και αυτόν εδώ τον καναπέ απέναντί του. Αλλάζω οπτική γωνία για να μπορέσετε να παρατηρήσετε το σαλόνι ολόκληρο και τους δύο καναπέδες και το τραπεζάκι και το έπιπλο της τηλεόρασης και την κρεμαστή πολυθρόνα, καθώς και τους πίνακες που έχουμε κρεμάσει, αλλά και τους δίσκους. Όσο λοιπόν το παρατηρείτε, θέλω να σας πω ότι το στυλ που έχουμε επιλέξει για διακόσμηση είναι μπόχο. Τα κομμάτια που είναι statement είναι αυτή εδώ η δίσκη που έχουμε κρεμάσει, είναι το pattern στο χαλί, είναι η κρεμαστή πολυθρόνα και η σκάλα με τα λαμπάκια που επίσης τα έχουμε κρατήσει. Δεν τα βγάζουμε δηλαδή και ας μην είναι Χριστούγεννα. Το χρώμα στους τοίχους είναι λευκό και έχουμε κάνει κάποιες γκρι πινελιές, όπως είναι εδώ πέρα. Ο λόγος που έχουμε επιλέξει τόσο ανοιχτόχρωμα χρώματα, ακόμη και στον καναπέ που όπως βλέπετε ότι είναι άσπρος και αυτός εδώ κάτω από τα ριχτάρια είναι ένα παλό γκρι, ο λόγος λοιπόν που έχουμε επιλέξει αυτά τα χρώματα είναι για να μπορούμε να αλλάζουμε τη διακόσμηση κάθε φορά, αλλάζοντας ριχτάρια, αλλάζοντας μαξιλάρια, αλλάζοντας χαλί και κάνοντας ανακύκλωση στα διακοσμητικά που ήδη έχουμε, γιατί έχουμε και καβάντζες. Ο γωνιακός καναπές, επειδή με έχετε ξαναρωτήσει, είναι από Ανδρεάδης Home Stores. Το χαλί κάτω είναι από IKEA, αυτός εδώ ο καναπές είναι από IKEA. Οι δίσκοι είναι όλοι από Eldeco, χρυσή και ξύλινη. Η σκάλα είναι από Γιούσκ. Έχουμε εδώ πέρα πολλά αληθινά φυτά. Μας αρέσει γενικά το πράσινο. Το φωτιστικό είναι από IKEA, είναι χρυσό.
Και πάμε εδώ στο έπιπλο της τηλεόρασης, το οποίο είναι από γιους. Τα πινακάκια από IKEA και αυτό που έχουν μέσα το έχω φτιάξει εγώ. Εκτυπώνω δηλαδή εικόνες που μου αρέσουν, σας το έχω ξαναπεί αυτό. Μπαίνω στο Pinterest, τις διαλέγω, τις εκτυπώνω και έτσι φτιάχνω gallery arts. Το τραπεζάκι του σαλονιού είναι από Ανδρεάδης Home Stores. Εδώ πέρα βλέπετε ξανά πολλά κεριά, μας αρέσουν πάρα πολύ τα κεριά. Είναι ένας χώρος που προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο πιο cozy γίνεται. Να σας ξαναγήσω λοιπόν στο γραφείο μου που το έχω ήδη κάνει σε προηγούμενο βίντεο και σας έχω δείξει και πώς να οργανώσετε το γραφείο σας. Εδώ πέρα λοιπόν είναι η βιβλιοθήκη μου, την οποία πάνω την έχουμε διακοσμήσει επίσης με πάρα πολλά γλαστράκια, με αληθινά φυτά μέσα, με διαφορετικά κασπό. Τα κασπό είναι από Jumbo, είναι από IKEA. Κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το σημείο είναι ότι εδώ είναι βαμμένο και γκρι όπως βλέπετε, σε αντίθεση με όλους τους άλλους τοίχους που είναι λευκοί, για να έρχεται και να κάνει κάποια αντίθεση και η βιβλιοθήκη που είναι άσπρη. Και το άλλο λοιπόν στοιχείο που μου αρέσει εδώ είναι αυτές εδώ. Αυτά εδώ τα φωτιστικά, τα οποία ανοιγοκλίνουν με αυτόν εδώ τον τρόπο. Στο γραφείο μου σας έχω ξεναγήσει. Έχετε δει τι έχω κάνει με τη διακόσμηση του γραφείου. Μοναδική καινούργια προσθήκη είναι αυτά εδώ τα τριαντάφυλλα που μου τα έφερε το αγόρι μου του Αγίου Βαλεντίνου, οπότε τα έκοψα και τα έβαλα σε ένα βάζο εδώ. Σε αυτή τη φάση οι κουρτίνες μας είναι άσπρες. Τα μαξιλάρια να σας πω ότι είναι από Jumbo, κάποια και κάποια άλλα από IKEA. Μπαίνοντας λοιπόν από την πόρτα και κοιτώντας κατευθείαν αριστερά, θα πέσουμε πάνω σε αυτόν εδώ το μπουφέ που είναι αγορασμένος από Polyhome. Τον έχουμε διακοσμήσει έτσι. Τα διακοσμητικά είναι από Ιντέκο, από IKEA και τα κεριά από IKEA και Jumbo και από παντού. Αυτή η σύνθεση καθρεφτών είναι από Jumbo και από Prak. Πάμε και στο δωμάτιό μου. Αυτή θα είναι η πιο σύντομη ξενάγηση, παιδιά, γιατί το δωμάτιό μου είναι το μικρότερο δωμάτιο του σπιτιού. Να ξεκινήσουμε από το χρώμα στους τοίχους. Καταρχήν να σας πω ότι αυτό το χρώμα, το πράσινο, είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Νομίζω είναι και ιδιαίτερα εμφανές, γιατί εκτός από τον τοίχο υπάρχει και στην παπλωματοθήκη μου, υπάρχει και στα μαξιλάρια. Ήθελα πάρα πολύ να βάψω αυτό το χρώμα το δωμάτιό μου. Έχω προσθέσει και κάποια ροζ μαξιλαράκια. Αυτά εδώ είναι από Yusk. Και το κυπαρισί μπροστά, το πράσινο, συγγνώμη, με τα φύλλα. Και αυτό εδώ πέρα το χαλάκι, που κανονικά είναι χαλάκι, αλλά εγώ το έχω βάλει σαν ριχτάρι στο κρεβάτι μου. Το κρεβάτι μου είναι από IKEA και έχει αποθηκευτικούς χώρους. Εδώ πέρα, σε αυτά εδώ τα σιρτάρια, έχω ρούχα μου. Το κομοδίνο ήρθε από το φοιτητικό μου σπίτι στην Πάτρα. Όταν μετακόμισα από Πάτρα πάλι πίσω στην Αθήνα, το έφερα μαζί μου. Κάποια έπιπλα τα πούλησα, αυτό όμως το κράτησα γιατί μου τέριαζε. Έχω επιλέξει κουρτίνες στο χρώμα της άμμου, στο χρώμα της ψάθας, γιατί έχω βάλει μία ψάθα κάτω. Έχω δημιουργήσει αυτήν εδώ τη γωνιά, που είναι για να μπορώ να βάφουμε. Έβαλα ένα ραφάκι από IKEA, κάποια διακοσμητικά πάνω. Ένα καθρέφτη, αυτός ο συγκεκριμένος είναι από Practicare και πήρα αυτά τα λαμπάκια φούσκες από IKEA. Οπότε τώρα μπορώ να ανεβαίνω στο κρεβάτι μου, να πηγαίνω εκεί και να κάνω το μακιγιάζ μου. Κάτι άλλο που έχω κάνει για να βάλω κάποια ακόμη διακοσμητικά στο δωμάτιό μου, το οποίο δεν χωράει πολλά επιπλά, άρα ήθελα λίγο να το κλέψω αυτό. Έβαλα άλλο ένα ράφι πιο μακρύ αυτή τη φορά από εκεί. Έβαλα πάνω τα πινακάκια μου που αλλάζω συνεχώς, εκτυπώνω φωτογραφίες. Ένα φυτό, έναν βούδα. Αυτό εδώ πέρα, αυτός ο νανάς είναι για τα δαχτυλίδια μου. Και η τελευταία γωνία του δωματίου μου είναι αυτή εδώ, όπου έχω έναν ολόσωμο καθρέφτη. Επειδή δεν πολύ κολούσε, προσπάθησα λίγο να βάλω εδώ και αυτήν την κρεμάστρα που να είναι σε μαύρο, κάπως να δέσουν αυτά τα δύο μαζί. Πάμε στη σιρταριέρα μου, η οποία έχει εσώρουχα, καλλιντικά, γκατζετάκια. Πάνω από τη σιρταριέρα μου έχω βάλει αυτά εδώ τα διακοσμητικά. Αυτός ο καθρέφτης είναι από Yusk. Αυτό εδώ πέρα είναι από Jumbo και έχω βάλει κάποια κοσμήματα μέσα. Αυτό είναι από Tiger. Εδώ πέρα έχω βάλει... Ουπς, ζημιά. Εδώ λοιπόν, σε αυτό εδώ που είναι από πλαίσιο, έχω βάλει όλα μου τα πινέλα, τα οποία θέλουν πλύσιμο. Καλώς να σας τα δείξω. Η κολόνια που χρησιμοποιώ συχνότερα, ένα καλαθάκι όπου εδώ πετάω διάφορα πράγματα κατά καιρούς. Και έχω πάρει αυτό εδώ από IKEA, που είναι σαν πίνακας που λειτουργεί έτσι με μαγνητάκια, και αποφάσισα να βάλω πάνω κάποια κολιέ μου. Παιδιά, αυτό ήταν το tour για σήμερα.
Ξέρω, σας χρωστάω κουζίνα, αλλά σκέφτηκα να μην την κάνω τώρα γιατί θέλω οπωσδήποτε να συνδυαστεί με ένα βιντεάκι με συνταγούλα. Το δωμάτιο της μαμάς μου θα το δείτε αναλυτικότατα στο βίντεο με ανακαίνιση υπνοδωματίου που θα σας το βάλω από κάτω στο κουτί περιγραφή. Αυτά, κάντε μου ερωτήσεις κάτω στα σχόλια άμα ξέχασα να σας πω κάτι, από που πήρα κάτι άλλο. Επίσης θέλω να μην μου απογοητεύεστε, γιατί μπορώ να σας κάνω πολύ συχνά home tour, γιατί εμείς πολύ συχνά αλλάζουμε τη διακόσμηση. Και spoiler alert, έρχεται κάτι μεγάλο. Ο Γιάννης, το αγόρι μου, νίκιασε σπίτι. Οπότε, παιδιά, θα το κάνω βιντεάκι. Και αν σας αρέσουν οι ανακαινήσεις, είστε στο κατάλληλο κανάλι. Ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση του διαγωνισμού. Να δούμε ποιος κέρδισε το σετ. Εγώ, λοιπόν, εδώ πέρα έχω μία λίστα με όλα σας τα ονόματα. Θα πάρω όλα τα ονόματα από εδώ και θα τα επικολλήσω στην εφαρμογή. Αυτή εδώ πέρα είναι η εφαρμογή. Θα πάω λοιπόν εδώ σε αυτό το κουτάκι και θα επικολλήσω τα ονόματα όλων. Θα κάνω αρκετές φορές ανακάτεμα και μετά το ανακάτεμα θα έρθω εδώ και θα πατήσω το start. Για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Μαρία Μανέ είναι η νικήτρια του διαγωνισμού. Μαρία μου, συγχαρητήρια. Κέρδισες αυτό το υπέροχο σετάκι Capricorn Gemini. Θα επικοινωνήσω μαζί σου για να μου πεις πού θα σου το στείλουμε. Παιδιά, μην απογοητεύεστε, γιατί πρόκειται να έρθουν και άλλοι διαγωνισμοί στο κανάλι μου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe αν σας άρεσε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, φιλάκια!